για να πάρουν συγκεκριμένες απαντήσεις σε 17 ερωτήματα που καίνε ελάχιστες μέρες πριν το άνοιγμα των σχολικών μονάδων. Όλες τις προηγούμενες μέρες τα σωματεία μας προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, αλλά δεν έχουν πάρει καμία απάντηση για το πώς θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Μάλιστα, με τον τρόπο που λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας, καταπατούνται, παραβιάζονται συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα και ταυτόχρονα επικρατεί αλαλούμ με την κάλυψη των κενών, με θύμα τελικά τα ίδια τα παιδιά και την εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, με προφορικές εντολές της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας προς τις διευθύνσεις της εκπαίδευσης, περικόπτονται χιλιάδες θέσεις αναπληρωτών παράλληλης στήριξης ειδικού βοηθητικού προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Όλα αυτά γίνονται λίγα 24 ώρα πριν να ανοίξουν οι σχολικές μονάδες. Και ζητάμε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία για να μας δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Απαιτούμε την απόσυρση της εγκυκλίου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τη διαφάνεια στις υπηρεσιακές μεταβολές και τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών, την έγκριση όλου του προσωπικού της παράλληλης στήριξης και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού και του νοσηλευτικού προσωπικού. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε.